κάνετε, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε σε ένα sit-down βίντεο, ρε παιδιά, πάρα πολύ καιρό. Μας φάγανε το Πάσχα, οι τακτοποιήσεις, τα vlog, τα ταξίδια, όλα. Και έχω πάρα πολύ καιρό να καθίσω έτσι εδώ και να τα πω μαζί σας και πολύ χαίρομαι που το κάνω. Όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο, ήμασταν ταξιδάκι στην Πορτογαλία, περάσαμε υπέροχα. Στο vlog μας έχουμε κάποιες στιγμούλες ώστε να μπορούμε να τις βλέπουμε αργότερα μεγαλώνοντας Ελίδα, να θυμόμαστε την εμπειρία μας ξανά, οπότε δεν έχουμε πολύ υλικό, αλλά αν θέλετε να δείτε παραπάνω υλικό από την Πορτογαλία μπορείτε να πάτε στο προφίλ μου στο Instagram, στα highlights, και εκεί πέρα έχω πάρα πολλά stories με το πώς περάσαμε και τι κάναμε. Και τώρα πίσω στο βίντεό μας, το οποίο είναι σχετικό με αυτό που έλεγα πριν, με τα ταξίδια. Είχα σκοπό να κάνω άλλο βίντεο, αλλά πότε που γύρισα όλες οι μανούλες με ρωτάτε λεπτομέρειες για το τι χρειάζεται το μωράκι στο αεροπλάνο, τι θα κάνουμε με το καρότσι, που θα κάτσει, αν ήταν καλή στο ταξίδι, αν βγήκε από το πρόγραμμά της, τι έτρωγε κτλ. Και σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο με όλες αυτές τις πληροφορίες για να σας βοηθήσω άμα σκέφτεστε να πάτε ταξιδάκι με το μωρό, και αν δεν το σκέφτεστε να το σκεφτείτε, γιατί είναι μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία για το μωράκι σας να ζήσει, να δει καινούργια μέρη, διαφορετικά πράγματα που όσο και αν δεν το πιστεύετε θα τα καταλάβει όλα, και εγώ δεν το πίστευα και η Ελίδα έχει εξετρελαθεί, καταλάβαινε πάρα πολύ έντονα τη διαφορά. Και είναι και μια καλή ευκαιρία για εσάς να χαλαρώσετε, άμα γίνουν όλα σωστά θα χαλαρώσετε. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τα διαδικαστικά. Τι έγγραφα χρειάζεται αρχικά για να μπει το παιδάκι μας. Ένα λεπτό. Ωραία. Για να μπει το παιδάκι μας στο αεροπλάνο. Αν η πτήση μας είναι πτήση εσωτερικού, το παιδάκι, το μόνο έγγραφο που χρειάζεται είναι ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπείας που θα το πάρετε από το ΚΕΠ. Θα πάτε να βγάλετε στο φωτογραφείο μία φωτογραφία διαβατηρίου για το μωράκι. Θα την πάτε στο ΚΕΠ και θα σας βγάλουν το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπείας. Όμως προσέξτε, για να μην πάτε πολλές φορές και ταλαιπωρηθείτε με αυτό το χαρτί, γιατί στην ουσία μπορεί να βγει σε ένα τεταρτάκι, πρέπει στο ΚΕΠ να πάτε μαζί με το μωράκι σας για να το δούνε. Αυτό είναι για την πτήση εσωτερικού. Για την πτήση εξωτερικού, το παιδάκι προφανώς χρειάζεται διαβατήριο. Και ό,τι και να σας πω, ότι μπορεί να θέλει πιστοποιητικό γέννηση, ότι μπορεί να θέλει οικογενειακή κατάσταση, μπορεί να θέλει και άλλο ταυτοπροσωπείας, το μόνο που χρειάζεται το παιδάκι για να ταξιδέψει στο εξωτερικό είναι το διαβατήριό του, το οποίο θα πάτε να βγάλετε την φωτογραφία πάλι στο φωτογραφείο, θα την πάτε στην αστυνομία και σε μία εβδομάδα, 15 μέρες θα σας το έχουν έτοιμο. Απλά πρέπει να πάτε και οι δύο γονείς για να υπογράψουν και οι δύο ότι είναι το παιδάκι μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Αυτά είναι με τα διαδικαστικά. Τώρα, η ερώτηση που δέχομαι πάρα πολύ συχνά και νομίζω είναι η ερώτηση που μου έχουν κάνει, περισσότερες φορές, γιατί τα άλλα είναι απορίες του καθενός, αλλά αυτή η ερώτηση ήταν βασική που όλες τις μαμάδες τη σκεφτόντουσαν. Πού κάθεται το μωράκι στο αεροπλάνο? Το μωράκι στο αεροπλάνο, για το που θα κάτσει υπάρχουν τρεις επιλογές και θα σας τις πω και τις τρεις για να διαλέξετε εσείς ποια ταιριάζει καλύτερα σε εσάς, στην οικονομική σας δυνατότητα, στο πόσο άνετοι θέλετε να είστε, στην οικογένειά σας εν πάση περιπτώσει. Η πρώτη επιλογή είναι και η πιο οικονομική, το μωράκι σας να μην έχει δικιά του θέση, αλλά να είναι πάνω σας. Ξέρουμε ότι σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ναι, σωστά το λέω, αυτό δεν επιτρέπεται. Το μωράκι πρέπει να κάθεται στο καρεκλάκι του. Αλλά στο αεροπλάνο δεν υπάρχει πρόβλημα. Πώς θα γίνει αυτό? Λοιπόν, όταν πάτε να κλείσετε εισιτήρια, θα κλείσετε δύο ενήλικες αν είστε ζευγάρι και ένα βρέφος κάτω των 2 χρόνων. Δεν θα έχει δικιά του θέση το παιδάκι, θα μπείτε μέσα στο αεροπλάνο, θα καθίσετε το παιδάκι πάνω στη μαμά ή στον μπαμπά όπως θέλετε εσείς και θα έρθει η αεροσυνοδός και θα σας φέρει μία ζώνη μικρούλα πορτοκαλί, την οποία θα την περάσετε μέσα έτσι από τη δικιά σας ζώνη και θα δέσετε το μωράκι πάνω σας. Αυτός είναι ο πιο οικονομικός τρόπος, που δεν είναι δωρεάν και πάλι πληρώνεις, αφού δεν έχει θέση το παιδί θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι δωρεάν, αλλά ας πούμε πληρώνεις για τις παροχές. Και πληρώνεις από πτήσεις εσωτερικού, ας πούμε, γύρω στα 7-8 ευρώ μέχρι 17-20 ανάλογα με το που θα πας στο εξωτερικό. Η αεροσυνοδός, πέρα από τη ζώνη, θα σας φέρει για το μωράκι σας τόσο CVO του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, Θεός φυλάξει, θα σας φέρει μία πάνα, άμα τη χρειαστείτε. Εννοείται θα έχετε τα δικά σας, αλλά τα φέρνω και στο αεροπλάνο αυτά. Μωρομάτιλα και κάτι να παίξει το μωράκι σας και άμα ζητήσετε κάτι να φάει. Αυτά που σας λέω όμως βέβαια
εξαρτιούνται και από την εταιρεία, έτσι. Τώρα μου πετάξετε μερά, δεν φέρνουν για μας να φάμε. Περιμένετε να σας φέρουν για το μωρό πάνε, μωρό μάντιλα, παιχνιδάκια και σουξουμούξου. Ξεχάστε τα αυτά, δεν έχει. Αλλά αν πετάξετε με μια decent αεροπορική, θα σας τα φέρουν. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας τρόπος το μωράκι να είναι πάνω στη μαμά ή στον μπαμπά και ο πιο οικονομικός. Τα αρνητικά αυτού του τρόπου, επειδή εμείς πετάξαμε έτσι από Ελλάδα για... πού ήταν η πτήση μας, Στρασβούργο νομίζω. Μάλλον. Όλα αυτά που σας λέω θα σας τα πω εκ πείρας, γιατί όλα τα ζήσαμε, όλα τα κάναμε, έτσι για να έχω να σας λέω. Λοιπόν, εμείς πετάξαμε έτσι από Ελλάδα για Στρασβούργο. Και ήταν η μικρή πάνω μου. Τα αρνητικά αυτού του τρόπου να ταξιδέψει το παιδάκι, πέρα από το ότι είναι οικονομικός που είναι θετικό, είναι ότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου βολικός. Άμα η πτήση σας είναι μία ωρίτσα, εντάξει, παλεύετε. Αλλά για παραπάνω δεν νομίζω. Εμείς η πτήση ήμασταν 2,5 ώρες. Η αλήθεια είναι ότι τα είχα φτύσει μετά από αυτή την πτήση και είχαμε κι άλλη, γιατί ήταν η ενδιάμεση στο Στρασβούργο, αφού πήγαμε Πορτογαλία. Το μωράκι δεν μπορεί να κάτσει πόση ώρα καθυλωμένο πάνω στη μαμά χωρίς να κάνει τίποτα. Και λέω χωρίς να κάνει τίποτα, γιατί όταν το έχεις πάνω σου το μωρό δεν μπορείς ούτε να παίξεις, ούτε να το ταΐσεις καλά, γιατί δεν το βλέπεις. Πρέπει να κοιτάει μπροστά, δεν πρέπει να κοιτάει εσένα. Έτσι λένε στο αεροπλάνο. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα για το μωρό, ζορίζεται πάρα πολύ. Και είναι δύσκολο και ο γονιός στις κινήσεις του. Ας πούμε θέλεις να πας προς νερού σου. Δεν μπορεί. Πού θα αφήσει το μωρό μόνο του στη θέση και θα σηκωθεί να φύγει, δεν γίνεται. Ή θέλει να του κάνει το γάλα του, να κάνει κάτι να σκύψει τέλος πάντων κάτω στο κάθισμα. Και δεν μπορεί, σε δυσκολεύει πάρα πολύ αυτό στη σκηνή σου. Αυτά είναι τα αρνητικά αυτού του τρόπου να ταξιδέψει το μωράκι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στη σκηνή σου. Μάλλον είναι οικονομικός και είπα, έχω πει ότι θα σας το πω όλα για να επιλέξετε εσείς αυτό που βολεύει στον καθένα. Και άμα είναι η πτήση μικρής διάρκειας ή άμα εσείς την παλεύετε και έχετε έτσι γερά νεύρα, μπορεί και να τα καταφέρετε και σε μεγάλες διάρκειες, γιατί όχι. Ο δεύτερος τρόπος, που είναι ο πιο ακριβός, είναι το παιδάκι να έχει δική του θέση. Εκεί πέρα θα κλείσετε 3 εισιτήρια για ενήλικες. Δηλαδή θα βάλετε κανονικά τα στοιχεία του παιδιού σας όταν θα κλείνετε τα εισιτήρια, αλλά θα έχετε εισιτήριο ενήλικα, όχι βρέφος. Και αυτό για να έχει δική του θέση. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, η θέση του παιδιού θα είναι τα ίδια χρήματα με την δικιά σας θέση. Οπότε είναι το πιο ακριβό. Όταν το παιδί έχει δικιά του θέση, υπάρχουν πάλι 2 παρακλάδια. Ελπίζω να μην σας μπερδεύω. Μπορείτε να πάρετε μαζί το καρεκλάκι του αυτοκινήτου, να το βάλετε στη θεσούλα και να κάτσετε το παιδάκι σας, που είναι κάτι πάρα πολύ άνετο. Το παιδάκι θα κάθεται στη θέση του αυτοκινήτου, θα το δέσετε, θα είναι ασφαλές και μπορεί εκεί να παίξει, να κοιμηθεί, να φάει, πάρα πολύ καλά όλα. Και εγώ το θεωρώ το καλύτερο, άμα έχεις την οικονομική δυνατότητα να κλείσεις μια ξεχωριστή θέση για το παιδί, να το κάνεις, να ταξιδέψεις άνετα, θα έχεις μεγάλη ελευθερία στις κινήσεις σου, θα μπορείς να παίξεις με το παιδάκι σου, να το ταΐσεις, να είναι και αυτό άνετο και ξεκούραστο και να μην πιάνεται πάνω στο. Μπορεί να κοιμηθεί άνετα αρχικά, γιατί να κοιμηθείς σε μια αγκαλιά είναι δύσκολο, όπως ξέρουμε. Βέβαια, αυτό όταν το έχω πει σε μαμάδες μου έχουν πει, ναι, αλλά εμείς έχουμε ένα καρεκλάκι γομάρι τώρα, έχουμε για 13 κιλά παιδί, πού θα το κουβαλήσουμε? Και είναι λογικό, γιατί όταν το καρεκλάκι είναι πάνω στο καρότσι, μια χαρά, το έχεις πάνω στο καρότσι και αντί να πάρεις την καλαθούνα του καρότσιου, παίρνεις το καρεκλάκι του αυτοκινήτου. Αλλά όταν είναι αυτό το γομάρι 13 κιλά, τι κάνεις? Υπάρχει και κλίση. Να κλείσεις τη θεσούλα για το παιδάκι και να μην έχεις καρεκλάκι. Στην απογείωση και στην προσγείωση θα φέρει ο ρησινοδός ζώνη για να το δέσεις πάνω σου. Σε όλο το υπόλοιπο ταξίδι μπορεί να κάθεται στην κανονική θέση ενηλίκων χωρίς καρεκλάκι. Αυτό το κάναμε εμείς στις υπόλοιπες πτήσεις μας. Πέρα από τη για Ελλάδα για Στρασβούργο, σε όλες τις υπόλοιπες, στις άλλες 3 δηλαδή, η Λίδα είχε δικιά της θέση χωρίς καρεκλάκι, στην απογείωση και στην προσγείωση ήταν δεμένη πάνω μου και σε όλο το υπόλοιπο ταξίδι περνούσε υπέροχα. Ξάπλωνε, έπαιζε, έκανε, τις φέρνανε και παιχνίδια, πέρασε πάρα πολύ ωραία και ήμουν και εγώ πάρα πολύ άνετη. Δεν το συζητώ καμία σχέση με το να έχεις το παιδί πάνω σου. Βέβαια, αν με ρωτάτε, εγώ δεν έκλεισα θέση για τη Λίδα. Όπως ήταν η πρώτη μας πτήση, έτσι ήταν τα εισιτήρια για όλες μας τις πτήσεις. Αλλά επειδή η αεροπορική που ταξίδεψα ήταν πάρα πολύ καλή κατά την άποψή μου, έτσι όπως το έζησα εγώ, όταν βλέπανε ότι έχω παιδάκι, με βάζανε να κάτσω σε μια τριάδα που να υπάρχει καινή θέση, δηλαδή κάποιος να μην την έχει κλείσει, ώστε να έχει το παιδί δική του θέση.
Βέβαια αυτό τύχαινε. Ας πούμε, όπως είπα στην πρώτη πτήση, το αεροπλάνο ήταν γεμάτο, δεν μπόρεσε να γίνει αυτό. Στις υπόλοιπες που υπήρχαν κενές θέσεις, μας βάζανε σε μια τριάδα με κενή θέση, ώστε η Ελίνα να έχει τη δικιά της θέση. Μπορείτε να το παίξετε έτσι, αλλά αυτό είναι 50-50, δεν ξέρετε πώς σας τύχει και άμα θέλετε να έχει οπωσδήποτε το μωρό δικιά του θέση, καλό είναι να την κλείσετε. Αλλά εγώ σας λέω όλους τους τρόπους που μπορεί το μωρό να ταξιδέψει, το πώς μπορεί να ταξιδέψει, για να επιλέξετε εσείς αυτό που σας αρέσει καλύτερα. Η επόμενη ερώτηση που δέχομαι πάρα πολύ συχνά όσον αφορά το ταξίδι με το αεροπλάνο είναι: τι γίνεται με το καρότσι? Πώς θα μπορώ να έχω το καρότσι μαζί μου? Πρέπει να ενημερώσω? Θα πληρώσω? Τι θα κάνω με το καρότσι, τέλος πάντων? Λοιπόν, για το καρότσι δεν πληρώνεται παραπάνω. Για τη Ryanair, βλέπετε, έχω μια δυσπιστία προς τη Ryanair. Είναι επειδή μια φίλη μου έχει κάνει, που είναι στο οικονομικό, έχει κάνει εργασία για τη Ryanair και είχα φρίξει λίγο αυτά που μου έλεγε, που διάβαζε. Δεν θα σας πω με σιγουριά, αλλά το κοιτάξετε. Αλλά για αεροπορικές όπως είναι η Olympic, η Aegean, η Lufthansa, αυτά που σας λέω ισχύουν. Για το καρότσι δεν πληρώνεις παραπάνω και δεν χρειάζεται να ενημερώσεις πιο πριν αν δεν υπάρχει σχετικό πεδίο. Δηλαδή, αν υπάρχει στα εισιτήρια όταν τα κλείνεις πεδίο να συμπληρώσεις ότι έχεις καρότσι, εννοείται το συμπληρώνεις. Αλλά αν δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται να ενημερώσεις. Γιατί εγώ, επειδή είχα διαβάσει ότι πρέπει να ενημερώσω, έψαχνα να βρω τηλέφωνα, να βρω email, να πω ότι έχω καρότσι, είχα καταγχωθεί γιατί δεν μπορούσα να βρω. Και φτάνω στο αεροδρόμιο και λέω: έχουμε και καρότσι και δεν έχω ενημερώσει. Μου λένε, δεν υπάρχει θέμα, όλα καλά. Όταν παραδώσετε τις αποσκευές σας, σας βάζουν ένα καρτελάκι πάνω στις αποσκευές που γράφουν για πού ταξιδεύει η αποσκευή σας. Την ίδια, το ίδιο καρτελάκι θα βάλουν και πάνω στο καρότσι σας. Όμως το καρότσι δεν το παραδίδετε. Το καρότσι θα το έχετε μαζί σας καθόλη τη διάρκεια της αναμονής σας μέσα στο αεροδρόμιο. Για να βολεύεστε, δεν μπορείτε να παραδώσετε το καρότσι και να έχετε αγκαλιά το μωρό. Και πού το αφήνετε? Όταν το αεροπλάνο σας έρθει, εάν έχει φυσούνα, μπαίνετε κανονικά στη φυσούνα σας με το καρότσι και να ξέρετε ότι εσείς που έχετε, που είσαστε έγκυες, που έχετε μωράκια, παιδάκια μικρά μέχρι 5-6, που έχετε καρότσι, έχετε προτεραιότητα και στην ουρά για να μπείτε στο αεροπλάνο θα μπείτε με αυτούς που είναι στην business class, δηλαδή θα μπείτε πρώτοι. Δεν θα περιμένετε μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Θα σας το λέω να το ξέρετε γιατί εγώ δεν το ήξερα και στην πρώτη μου πτήση περίμενα πολύ ώρα για να μπω και είχε πάρα πολύ ζέστη. Αλλά σε όλες τις υπόλοιπες θα πάτε στην ουρά που είναι για την business class. Είναι δύο διαφορετικές οικονομικοί business οι ουρές, αν το έχετε παρατηρήσει. Αν δεν το έχετε παρατηρήσει, σας το λέω. Και θα μπείτε με προτεραιότητα. Οπότε, καθώς μπαίνετε στη φυσούνα, πριν ανεβείτε πάνω στην πόρτα του αεροπλάνου, κλείνετε το καρότσι και το αφήνετε εκεί δίπλα. Και όταν κατεβείτε από το καρότσι, θα σας το έχουν είτε ήδη αφού κατεβείτε έξω από τη φυσούνα, είτε θα περιμένετε ένα με δύο λεπτάκια, πέντε, για να σας το βγάλουν. Πάρα πολύ άνετο. Τώρα, επειδή δεν έχουν σε όλα τα αεροδρόμια και σε όλες τις πτήσεις φυσούνες, τι γίνεται? Άμα έχετε να κατεβείτε σκαλιά, να ανεβείτε λεωφορείακι και να ανεβείτε μετά στα σκαλιά και το αεροπλάνο. Αρχικά δεν μπορείτε να κατεβείτε τα σκαλιά με το καρότσι, είναι σαφές. Θα σας πάρει μια αεροσυνοδός και θα σας πάει με το σανσέρ, να κατεβείτε κάτω με το σανσέρ. Ποτέ δεν είχα παρατηρήσει ότι υπήρχαν εκεί σανσέρ. Και μόλις είδα στη μία πτήση ότι δεν είχε το αεροπλάνο φυσούνα, όπως καταλαβαίνετε, και τον τρόμαξα. Αλλά έχει σανσέρ, θα σας πάρει η αεροσυνοδός ή ο υπεύθυνος, ποιος θα είναι εκεί πέρα που θα κοιτάει τα εισιτήρια. Πάντα είναι τρία άτομα. Ο ένας κοιτάει τα εισιτήρια, οι άλλοι δύο βοηθάνε τον κόσμο και εξυπηρετούν. Οπότε θα σας πάρει ο ένας, θα σας πάει στο ασανσέρ, θα κατεβείτε κάτω, θα μπείτε με το καρότσι στο λεωφορείακι και πριν ανεβείτε τα σκαλιά του αεροπλάνου θα αφήσετε το καρότσι σε έναν από τους υπευθύνους εκεί, δεν ξέρω αν είναι αερονόμοι πως λέγονται, αυτούς μετά έχει τρινά γυλακάκια, τέλος πάντων τα φωσφορίζε. Θα αφήσετε το καρότσι εκεί και πάλι όταν κατεβείτε τα σκαλάκια του αεροπλάνου βγαίνοντας, φτάνοντας στον προορισμό σας, θα σας έχουν το καρότσι από κάτω και θα περιμένετε ένα δύο λεπτά και πάλι για να σας το βγάλουν. Και θα σας πω κι άλλο ενδεχόμενο όμως, γιατί εμείς τα κάναμε όλα σε αυτό το ταξίδι. Τι θα γίνει αν εσείς ρε αδερφέ ξεχαστείς και σηκώθεις και φύγεις χωρίς το καρότσι, άμα δεν το πάρεις κάτω από το αεροπλάνο από τα σκαλάκια? Γιατί εγώ το έκανα κι αυτό. Φτάνοντας σε Ελλάδα, έβρεχε πάρα πολύ και εγώ είχα το άγχος να μην βραχεί λίδα, γιατί δεν είχαμε φυσούνα, είχαμε σκαλιά από το αεροπλάνο. Και την πήρα αγκαλιά, μπήκαμε στο λεωφορείακι, φτάσαμε στις αποσκευές και συνειδητοποιώ ότι την πήρα το καρότσι. Και εννοείται που ψοχολιάζω, μου λέω πάει το καρότσι, τελείωσε, γιατί το καρότσι το παίρνεις εσύ. Και πάω να ρωτήσω και τους υπευθύνους και μου λένε μην ανησυχείς, θα βγει με τις αποσκευές. Οπότε, αν όμοι γένετο, εσύ ξεχαστείς βρε πουλάκι μου και σηκώθεις και φύγεις χωρίς το καρότσι. Μην ανησυχείς, θα σου το βγάλουν με τις αποσκευές.
Αυτό είναι με το καρότσι. Αυτά είναι γενικότερα όλα που χρειάζεται να ξέρεις για το αεροπλάνο. Επίσης, αυτό που χρειάζεται να ξέρεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι στην τσάντα από το μωράκι σου, την τσάντα που θα έχει το μωρό, όπως έχεις χειραποσκευή, θα έχει και το μωρό χειραποσκευή. Δεν την δηλώνεις κάπου, δεν χρειάζεται από τη στιγμή που κλείνεις εισιτήριο μωρού, αυτό είναι αυτονόητο. Και στην τσάντα λοιπόν του μωρού είναι αυτή η τσάντα του καρουτσιού που έχουμε τέλος πάντων. Μπορείς να έχεις μέσα ό,τι θέλεις. Μπορείς να έχεις τα περάκια με φαγητό, μπορείς να έχεις νερό, μπορείς να έχεις γάλα, μπορείς να έχεις χυμούς, μπορείς να έχεις γιαούρτια, τις κρέμες για το σύγκαμα, τα μωρομάντιλά του. Ό,τι ουσιαστικά απαγορεύεται για τους ενήλικες, να έχεις πάνω σου υγρά, κρέμες κτλ. Καλλυντικά, οτιδήποτε. Στην τσάντα του μωρού επιτρέπεται να έχεις ό,τι θέλεις. Και δεν θα σου κρατήσουν τίποτα σε κανένα αεροδρόμιο. Και το πιο πιθανό είναι να μην σου ζητήσουν καν να την ανοίξει. Θα την περάσουν από τις ακτίνες ή την παίρνεις έφυγες. Βέβαια, εξαρτάται και από το αεροδρόμιο και από το ποιος θα είναι εκείνη την ώρα στον έλεγχο. Ας πούμε, εμείς την πρώτη φορά που φτάσαμε στο Στρασβούργο από Ελλάδα, περάσαμε έτσι. Τη δεύτερη φορά που ήμασταν από Πόρτο και φτάσαμε στο Στρασβούργο, μου ζήτησαν από την τσάντα του μωρού να βγάλω τα υγρά. Και λέγοντας υγρά, όχι τα μωρομάντιλα και αυτά, να βγάλω το νερό. Βασικά μόνο το νερό, γιατί και τα γιαούρτια που είχα βγάλει, επειδή είναι συσκευασμένα, δεν μου τα ξεκάνουν. Λένε όχι. Το νερό. Οπότε μπορεί να σου πούνε να βγάλεις το νεράκι, και άμα έχεις θερμό, μπορείς να έχεις και θερμό, να το ξέρεις αυτό. Πέρα από το νερό που θα πιει το παιδάκι που θα έχεις στο ποτηράκι σου, μπορείς να έχεις και θερμό με ζεστό νεράκι για το γάλα του. Οπότε τα νερά μπορεί να βγάλεις. Ένα που μου είπανε. Φιλική οικογένεια, εμένα βέβαια δεν μου έτυχε, αλλά θα σας το πω για να το έχετε στο μυαλό σας, είναι ότι σε κάποιο αεροδρόμιο, σε κάποιο έλεγχο, μπορεί να σας ζητήσουν να πιείτε λίγο από το νεράκι του μωρού για να δουν ότι είναι όντως νερό. Τώρα εμένα αυτό δεν μου έτυχε, τι άλλο θα μπορούσε να είναι, τέλος πάντων. Μπορεί να σας το ζητήσουν και αυτό να το ξέρετε, αλλά στη τσάντα του μωρού μπορείτε να έχετε ό,τι θέλετε. Εγώ την είχα την καρισμένη μέχρι πάνω με το ζόρι έκλεινε και είχα μέσα. Το γάλα της, τρία μπιμπερό, μωρομάντιλα, πάνες, την κρέμα για τον ποπό, ένα θερμό με νεράκι, είχα ξεχωριστό τσαντάκι που είναι θερμός φαγητού και μέσα είχα τα γιαουρτάκια για να διατηρηθούν κρύα. Αυτά. Αλλά και πάνω στο αεροπλάνο, άμα ζητήσεις ζεστό νερό για το γάλα, θα σου φέρουν ζεστό νερό για το γάλα. Δεν χρειάζεται να κουβαλήσεις μαζί σου θερμό. Εγώ αισθανόμουν απλά μεγαλύτερη ασφάλεια να είμαι έτοιμη. Επίσης, πάνω στο αεροπλάνο, άμα το παιδάκι σου είναι μια ηλικία που μπορεί να φάει, εννοείται θα σου φέρουν και φαγάκι για το μωρό σου, για το παιδάκι, αλλά ακόμα και αν είναι μικρό όπως η Λίδα, εμείς στη μία μας πτήση, επειδή ήταν πάρα πολύ πρωινή, είχανε τόστ για γεύμα. Οπότε με ρώτησαν αν θέλω τόστ. Τι γίνεται εκεί? Ναι, ένα λεπτό. Με ρώτησαν αν θέλω τόστ για τη Λίδα. Οπότε σου προσφέρουν και αυτά. Αυτά λοιπόν θεωρώ εγώ ότι είναι όσα χρειάζεται να ξέρεις για το αεροπλάνο. Να μην αγχωθείς καθόλου. Άμα τα έχεις αυτά στο μυαλό σου και είσαι έτοιμος, έτοιμη, θα είναι όλα μία χαρούλα. Αλλά πέρα από αυτά θέλω να σας πω και κάποιες έτσι συμβουλές, κάποια tips για να είναι το ταξίδι σας πιο εύκολο και πιο άνετο και εντός αεροπλάνου και εκτός αεροπλάνου. Αρχικά για μέσα στο αεροπλάνο, θα δώσουν παιχνιδάκια όπως είπα για το μωρό, σε όλες τις πτήσεις εμάς μας δώσανε κάτι να απασχοληθεί Λίδα, αλλά καλό είναι να έχετε κι εσείς μαζί σας ένα αγαπημένο παιχνιδάκι δύο του παιδιού σας για να το απασχολήσετε ή ένα παραμύθι. Επίσης, ακόμα και αν ταξιδεύετε καλοκαίρι και εδώ στην Ελλάδα σκάει ο Τζίτζικας, καλό είναι πάνω στο αεροπλάνο, ακόμα και αν το παιδάκι σας είναι με κοντομάνικο και με σορτσάκι όταν μπείτε, να έχετε μια ζακετούλα ή να έχετε μια κουβερτούλα. Γιατί μέσα στο αεροπλάνο μπορεί να έχει είτε πολύ ψύχρα για το μωρό λόγω κλιματισμού, είτε εκεί που θα φτάσετε για χι λόγους να μην έχει καλό καιρό. Οπότε θα τα χρειαστείτε. Και εκεί πέρα, πέρα από το πώς θα απασχολήσει το παιδάκι σας στο αεροπλάνο, ανησυχεί πάρα πολλούς γονείς τι θα γίνει με το ταξίδι. Το παιδί θα βγει από το πρόγραμμα. Πώς θα τρώει, τι θα κάνουμε. Εννοείται ότι θα βγει το πρόγραμμα, δεν θα σας πω ότι θα τηρήσετε το πρόγραμμα. Εκτός άμα θέλετε να μείνετε πάρα πολύ πιστοί στο πρόγραμμά σας, άμα είστε αποφασισμένοι να πάτε ταξίδι και να βγαίνετε πολύ λίγο, να μην δείτε πάρα πολλά πράγματα, να γυρνάτε μεσημέρι στο ξενοδοχείο και να γυρνάτε και το βράδυ μια ώρα νωρίτερα από την ώρα που κοιμούνται τα παιδάκια σας για να κάνετε τη βραδινή ρουτίνα. Εμείς, να σας πω την αλήθεια, το πρόγραμμα της Λίδας δεν το χαλάω ποτέ. Ποτέ, δηλαδή η μοναδική μέρα πέρα από το ταξίδι που το χάλασε ήταν η Πρωτοχρονιά. Ούτε το Πάσχα, γιατί λέω δεν θα ταλαιπωρήσω πάλι έτσι το παιδί, να το πάρω μαζί στην Ανάσταση. Δεν το χαλάω ποτέ. Αλλά στο ταξίδι το
χάλασα. Δεν γινότανε. Δεν γινότανε γιατί και φιλοξενούμασταν και το σπίτι δεν ήταν στο κέντρο και θέλαμε να δούμε και να κάνουμε πράγματα, οπότε το χάλασα. Παρότι εμείς έχουμε την εντύπωση ότι το παιδί θα ταλαιπωρηθεί, την έβλεπα και σας το λέω πραγματικά ότι δεν ταλαιπωρήθηκε καθόλου. Και κάτι, μια σκέψη που έκανα πηγαίνοντας σε ένα εμπορικό είναι ότι ίσως και να είμαστε λίγο υπερβολικές η μαμά της καμιά φορά. Πήγαμε που λέτε σε ένα εμπορικό, θα πω αυτό και θα κλείσω την παρένθεση, το οποίο είναι ανοιχτό μέχρι τη 1-2 τη νύχτα, μπορεί και όλη τη νύχτα, δεν θυμάμαι καλά τέλος πάντων. Εμείς πήγαμε γύρω στις 11 η ώρα και η Λίδα ήταν ξύπνια εκείνη την ώρα. Βασικά όταν φτάσαμε κοιμόταν και μετά ξύπνησε και παίζαμε και έβλεπα γύρω μου, όχι 1, όχι 2, όχι 10. Άπειρες μαμάδες με μωρά με καρότσια, τα οποία παίζανε εκεί μια χαρά στο εμπορικό. Και λέγαμε με τη φίλη μου, λέγαμε εντάξει, εμείς είμαστε ταξίδι. Όλοι αυτοί παίρνετε μωρά τους και πάνε στο εμπορικό τότε 10 η ώρα τη νύχτα. Αλλά εντάξει, το κάνουν. Και πιστεύω ότι άμα το κάνεις και μια φορά δεν θα γίνει και τίποτα. Οπότε ναι, το παιδί θα βγει από το πρόγραμμα. Αν αυτό είναι ο φόβος σας να μην βγει από το πρόγραμμα, θα βγει. Το θέμα είναι όμως πώς θα το κάνετε. Εσείς πώς θα προσαρμόσετε το νέο του πρόγραμμα του ταξιδιού για να μην κουραστείτε ούτε εσείς με αν γκρινιάζει το μωρό, ούτε το μωρό. Αρχικά, θα σας έλεγα φεύγοντας το πρωί από το ξενοδοχείο να έχετε μαζί σας όλα τα γεύματα που χρειάζεται το μωρό σας. Να έχετε ένα θερμό σφαγητού που θα έχετε μέσα τα γεύματά του και θα έχετε και μέσα το γάλα του. Επειδή εμείς κάνουμε baby led weaning, όπως σας έχω πει, που είναι, δεν τρώει αλεσμένα, τρώει το φαγητό του στη φυσική κοινωνία με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε να μην ανησυχείτε για το φαγητό του μωρού σας. Να πάτε να ψωνίζετε από το σούπερ μάρκετ και να το τα φτιάχνετε στο σπίτι και να τα παίρνετε μαζί σας έξω. Θα διευκολυνθείτε πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε και άμα το παιδάκι είναι και λίγο μεγαλύτερο και εννοείται τρώει σε ένα εστιατόριο, τρώει αλάτι. Δηλαδή, γιατί το πρόβλημα με τη Λίδα είναι αυτό, ότι δεν τρώει αλάτι. Θα είναι ακόμα πιο άνετα και ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι το βίντεο για αυτή την εβδομάδα. Χάρηκα πάρα πολύ που το έκανα και τα ξαναείπαμε μετά από τόσο καιρό που έχω να κάνω σε down βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας λύθηκαν πάρα πολλές απορίες. Γενικά δεν θα προχωρήσω παραπάνω σε λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της ημέρας σας και πώς θα οργανωθείτε. Απάντησα κάποια πράγματα θεωρώ που είναι τα μεγαλύτερα άγχη ενός γονιού σε ταξίδι, το φαγητό και οι διαδικασίες γενικότερα και πώς θα απασχοληθεί το παιδί και αν θα βγει το πρόγραμμα κτλ. Θέλω να πω τελειώνοντας το βίντεο ότι εγώ έχω ένα πάρα πολύ ήσυχο και πάρα πολύ βολικό παιδί. Και αν είχα ένα παιδί που ήταν ζώρικο, δεν ξέρω πώς θα ήταν το ταξίδι μας και αν θα εξελισσόταν τόσο ομαλά. Αλλά θέλω να πιστεύω, όχι θέλω, πιστεύω ότι και ένα παιδί που είναι ζώρικο, πηγαίνοντας σε ένα τόσο διαφορετικό μέρος, πηγαίνοντας το κεφάλι του όπου και να κοιτάξει, βλέπει 1000 διαφορετικά πράγματα, θα απασχολείται και θα μένει ήρεμο. Αυτό που μου έκανε εμένα τεράστια εντύπωση με τη Λίδα είναι ότι όλοι, όπου και να πηγαίναμε, αντιλαμβάνονταν διαφορά, βρε παιδιά, που δεν μπορούσα να το φανταστώ με τίποτα. Έλεγα, εντάξει, όταν δει τον ωκεανό, θα το φανεί διαφορετικό γιατί δεν έχει ξαναδεί. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα και μέσα στην πόλη δεν το είχα σκεφτεί, δεν το είχα φανταστεί, δεν το πίστευα ότι θα καταλάβει διαφορά. Κι όμως σας το λέω, όπως είναι το προστατευτικό του καροτσιού μπροστά, λίγο να κουμπούσε το κεφάλι τη συνέχεια έτσι και κοιτούσε έξω. Γιατί καταλάβαινε και έβλεπε τη διαφορά και τη άρεσε και όλο χαιρόταν και τσιροκοπούσε και γελούσε. Οπότε θεωρώ ότι και ένα λίγο πιο ανήσυχο παιδάκι από όλες αυτές τις εικόνες και από όλα αυτά που θα δουν τα ματάκια του θα απασχοληθεί και θα παραμείνει ήσυχο. Αυτά ήταν που ήθελα να σας πω για το ταξίδι στο εξωτερικό με το μωρό και με αεροπλάνο. Θέλω να οργανωθείτε, να πάρετε τα παιδιά σας και να φύγετε ταξίδι. Γιατί είναι η καλύτερη εμπειρία που μπορείτε να τους προσφέρετε. Να δούνε τόσο διαφορετικά πράγματα, να έχουν τόσες πολλές εικόνες από τόσο μικρά. Και όμως τόσο μικρά αντιλαμβάνονται και τα αποθηκεύουν στον εγκέφαλό τους. Και τους κάνει πάρα πολύ καλό αυτό. Και εσείς θα χαλαρώσετε, εννοείται, να πάτε όπου θέλετε, να δείτε ό,τι θέλετε, να μην ανησυχείτε, έχω μωρό, δεν πάω πουθενά. Αυτές είναι οι νοοτροπίες παλιές. Κλείνουμε στο σπίτι με το μωρό. Με το μωρό πηγαίνουμε παντού, κάνουμε ό,τι θέλουμε, κάνετε τα πάντα, ζήστε το που είναι μωράκια. Περάστε όμορφα μαζί τους γιατί θα μεγαλώσουν και δεν θα είναι. Αυτά, αυτό είναι το βίντεο μας. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, ελπίζω να σας βοήθησα. Αν έχετε άλλες απορίες σχετικές με αεροπλάνο, ταξίδι και τα λοιπά που εγώ δεν σκέφτηκα να καλύψω, σχολιάστε τες μου από κάτω και θα σας απαντήσω, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλους. Αυτά, φιλάκια πολλά, τα λέμε στο επόμενο BBTBobbyTTube.